Δύσκολες ώρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός περνά ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στον αέρα πρωινής εκπομπής, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρίσκεται σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το καλοκαίρι έκανε ένα σοβαρό χειρουργείο, πήγε πολύ καλά, βγήκε από το νοσοκομείο για περίπου 10 μέρες, αλλά κάποια λίμωξη τον υποχρέωσε να ξαναμπεί, ανεβάζοντας πυρετό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο συνεργάτης της εκπομπής. Τώρα ο Ανδρέας Μικρούτσικος έδειξε σημάδια βελτίωσης και μάλιστα σήμερα θα έπαιρνε εξιτήριο, όπως του είχαν πει οι γιατροί, αν όλα πήγαιναν καλά. Στις 4.30 το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο, η σύντροφός του, Έλενα, ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και ένα έντονο τρέμουλο που υποχρέωσε τους γιατρούς να τον πάνε αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να τον διασωληνώσουν. Είναι σε καταστολή. Περνάει δύσκολες στιγμές και οι γιατροί είδαν ότι υπάρχει υγρό στο πνεύμονά του, ένα σοβαρό μικρόβιο, και αυτό προσπαθούν πλέον να καταπολεμήσουν.